Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Γκάτ. Όπως βλέπουμε με τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν στη Ρωσία, μεταξύ της Ρωσίας και της Βάγνερ, δεν θα μπορούσα να μην πάρω μία θέση και να μην τοποθετηθώ, καθώς πολλά πράγματα που συμβαίνουν είναι στο γνωστικό μου αντικείμενο. Όπως είδαμε, η Βάγνερ κήρυξε τον πόλεμο εναντίον του Πούτιν, έτσι. Μία μισθοφορική ομάδα, ένας μισθοφορικός στρατός κήρυξε τον πόλεμο κατά του Πούτιν. Κατά τη γνώμη μου, είμαστε μάρτυρες σε μία από τις μεγαλύτερες ειδικές επιχειρήσεις που έλαβε χώρα παγκοσμίως. Και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί συμβαίνει αυτό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, κατά βάση, είναι ένας τεράστιος πόλεμος πληροφοριών. Όποιος έχει τις πληροφορίες και καταλάβει πού μεταφέρεται, ποια μονάδα μεταφέρεται, ποιο σύστημα μεταφέρεται, σε ποια περιοχή, είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι και είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτή τη στιγμή η Βάγνερ βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας. Βρίσκεται δηλαδή κοντά στο Χάρκοβο. Όπως είδαμε, παίχτηκε ένα τεράστιο θεατράκι μεταξύ του Πριγκόζιν και της κυβέρνησης της Ρωσίας, ότι και καλά η Ρωσία, όπως είδαμε και κάποια βίντεο, επιτέθηκε σε ένα camp, σε ένα στρατόπεδο της Βάγνερ. Είδαμε ένα βίντεο που το οποίο διέρευσε στο διαδίκτυο. Μέσα σε αυτό το βίντεο εγώ δεν βλέπω καμία πυραυλική επίθεση ή επίθεση πυροβολικού. Αν βλέπαμε μία επίθεση πυροβολικού, όλη η περιοχή θα ήταν καμένη, είτε πυραυλική επίθεση, παρά μόνο κάποιες εστίες με κάποιες φλόγες και κάποια υποτιθέμενα πτώματα. Σε πόλεμο βρισκόμαστε, μπορούν πάρα πολύ εύκολα πτώματα να μεταφερθούν από την πρώτη γραμμή και να τα διασπείρουν σε μια περιοχή για να μας κάνουν να νομίζουμε ότι πάρα πολύ απλά εκεί πέθανε κόσμος από πυραυλική ή πυροβολική επίθεση. Κατά τη γνώμη μου, δεν έλαβε καμία πυροβολική ή πυραυλική επίθεση στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως και είδαμε και κάποια βίντεο ότι επιτέθηκαν ελικόπτερα του ρωσικού στρατού K-52 κατά το κομβόι της Βάγνερ και χτύπησαν ένα φορτηγό με καύσιμα. Στο βίντεο βλέπουμε ότι το φορτηγό δεν έχει δεχθεί κανένα εισερχόμενο βλήμα. Θα βλέπαμε στο βίντεο άνετα, γιατί είναι σε αργή κίνηση, το εισερχόμενο βλήμα ή τον εισερχόμενο πύραυλο. Όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει σε άρματα ή άλλου είδους οχήματα στην Ουκρανία μεταξύ των αντιμεχόμενων πλευρών. Βλέπουμε κάποια φορτηγά πίσω το φορτηγό παρατινάχθηκε, τα οποία τα πείγματά τους είναι άδεια, απλά στέκονται εκεί για να γεμίζουν το πλάνο και στην ουσία το φορτηγό αυτό ανατινάζεται. Δηλαδή κάποιος έβαλε εκρηκτικά στο φορτηγό και το ανατινάξε μπροστά από μια κάμερα. Επίσης είδαμε την κατάρριψη της Βάγνερ και καλά ότι η Βάγνερ κατέριψε. Στην αρχή έλεγαν 7 ελικόπτερα, μετά έλεγαν ότι τα ελικόπτερα ήταν K-52, κάποια αεροσκάφη Su-35, ότι κατάρριψαν κάποια αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται ότι είναι 2. Στο τέλος παραδέχονται ότι όντως ήταν 2 τα ελικόπτερα. Δεν ήταν K-52, ήταν πολύ παλαιότερης γενιάς τα ελικόπτερα που καταρρίφθηκαν. Και ένα Su-25, που και το Su-25 είναι ένα πολύ παλιό, παλαιωμένο αεροσκάφος. Αλλά είναι ακόμα επιχειρησιακό και πάρα πολύ αξιόπιστο στη ρωσική αεροπορία. Η Ρωσία είναι μια χώρα. Έχω τύχει να συνεργαστώ με τους συγκεκριμένους ανθρώπους για την επίτευξη του σκοπού τους. Δεν έχουν κανένα μα κανένα δισταγμό και ενδιασμό. Θα κάνουν τα πάντα, θα φύγουν άνθρωποι από τις θέσεις τους, δεν έχουν κανένα άγχος το να θυσιάσουν κόσμο, μόνο και μόνο για να πετύχουν το γενικότερο σκοπό τους, που αυτός για αυτούς αυτή τη στιγμή είναι η ύπαρξή τους σαν έθνος και η νίκη απέναντι στη Δύση. Γιατί οι Ρώσοι έχουν το εξής χαρακτηριστικό: όταν συμβαίνουν δεινά στη χώρα τους, όταν συμβαίνουν πολύ βίαιες καταστάσεις, συσπυρώνονται γύρω από τον ηγέτη τους. Και τώρα τι κατάφερε ο Πούτιν? Κατάφερε μια τεράστια συσπήρωση και καλά με το εντός εισαγωγικών πραξικόπημα του Πριγκόζιν. Κατάφερε μια τεράστια συσπήρωση του κόσμου γύρω από το πρόσωπό του. Κατάφερε εντελώς χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς κανένας να διαμαρτυρηθεί, να θεσπίσει στρατιωτικό νόμο. Άρα όλη η πρωτεύουσα και η μεγαλοπόλης αυτή τη στιγμή είναι υπό στρατιωτική κατοχή, εντός εισαγωγικών, έτσι.
υπάρχουν στρατιωτικά στρατεύματα, θέλει να διαφυλάξει τον εαυτό του πρωτίστως μετά τις τελευταίες επιθέσεις που είδαμε με drone και δολιοφθορές, ακόμα και επιθέσεις των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας εντός του εδάφους της Ρωσίας. Άρα με αυτή την υπόθεση ελέγχει τους πάντες και τα πάντα, δεν μπαίνει, δεν βγαίνει τίποτα μέσα στη Μόσχα, μπορεί, έχει τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη εξουσία και από ό,τι είδαμε σε λιγότερο από 24 ώρες έληξε αυτή η διαμάχη με παρέμβαση του Λουκασέγκο. Τι άλλο πέτυχαν εδώ αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι? Πέτυχαν το εξής. Με την αφορμή αυτές τις αναταραχές όλοι πάγωσαν, δεν ήξεραν αν πραγματικά είναι ένα σχέδιο, αν είναι αλήθεια. Οι Ουκρανοί πάγωσαν, σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους στο μέτωπο, η Δύση πάγωσε, δεν ήξερε αν πραγματικά αυτή τη στιγμή συμβαίνει ένα πραξικόπημα ή όχι, δεν ήξεραν τι να πιστέψουν. Και με όλο αυτό το momentum η Ρωσία κατάφερε να μετακινήσει ένα τεράστιο αριθμό στρατιωτικού δυναμικού της Wagner ακριβώς στα σύνορα με το Χάρκοβο, μαζί με αυτούς μετακίνησε και τη μονάδα της Αχμάτ, είναι οι ειδικές δυνάμεις των Τσετσένων, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι και είναι μπαρουτοκαπνισμένοι, έτσι, είναι έμπειροι όπως η Wagner σε πόλεμο αστικών περιοχών και τους τοποθέτησε πάνω από το Χάρκοβο, δηλαδή στα κοντινά σύνορα του Χαρκόβου. Επίσης, με αφορμή τις συγκεκριμένες αναταραχές, ξεκίνησαν και αναταραχές στη Λευκορωσία. Αντικαθεστωτικά εκεί κινήματα και άνθρωποι οι οποίοι ήταν υποκινούμενοι από τη Δύση ξεκίνησαν να δημιουργούν κάποιες αναταραχές. Έτσι, με αυτό το έναυσμα της υποτιθέμενης κίνησης πραξικοπήματος του Πριγκόζιν, ξεσκέπασαν και τα σχέδια της Δύσης για τη Λευκορωσία. Με λίγα λόγια, κατάφεραν να ξεσκεπάσουν ένα σχέδιο που υπήρχε για τη Λευκορωσία από τη Δύση. Επίσης, μετακίνησαν έναν τεράστιο αριθμό στρατιωτικού δυναμικού, όπως προείπα, βόρεια του Χαρκόβου και είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες, εβδομάδες θα δούμε τον πόλεμο εντός του Χαρκόβου. Θα δούμε μια τρομακτική επιχείρηση από τους Ρώσους και θα μείνουν όλοι συγκλονισμένοι και άναυδοι. Γιατί αυτό ήταν μια τεράστια ειδική επιχείρηση. Στο σύμφωνο τώρα όμως που υπογράφηκε μεταξύ της Wagner και της Ρωσίας με παρέμβαση του Λουκασέγκο, λέει το εξής: ότι η Wagner υπάγεται άμεσα στη διοίκηση του ρωσικού στρατού, άρα υπάγεται άμεσα κατευθείαν στο ρωσικό στρατό, φεύγει από τη θέση του ο Πριγκόζιν, δηλαδή εγκαταλείπει την διοικητική του θέση στη Wagner, και επίσης ο Γερασίμοφ και ο Σοϊγκού. Αυτοί δηλαδή, και αυτό σας είπα, ότι δεν έχουν κανένα διασμό να θυσιάσουν κόσμο, θέσεις και οτιδήποτε για να πετύχουν το σκοπό τους. Άρα, ο Πούτιν, χωρίς να ανοίξει καν ρουθούνι, χωρίς να γίνει τίποτα, κατάφερε μέσα σε 24 ώρες να επιτύχει έναν τεράστιο ελιγμό. Έγινε αυτή τη στιγμή ένας τεράστιος ελιγμός και εκεί που έχει όλα τα στρατεύματά της μαζεμένα η Ουκρανία στην περιοχή της Ζαπορίζια και στο νότιο μέτωπο, ξαφνικά θα ανοίξει ένα τεράστιο μέτωπο σε μια πάρα πολύ σημαντική πόλη, καθώς ξέρουμε ότι το Χάρκοβο το πολιορκούσαν και προγενέστερα οι Ρώσοι, το θέλουν πάρα πολύ, είναι διακαής πόθος το Χάρκοβο, γιατί είναι μία από τις τεράστιες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες της Ουκρανίας. Αφαιρώντας τους το Χάρκοβο, τη Μαριούπολη και το στρατηγικό Μπάχμουτ, κόβει εντελώς τα πόδια της Ουκρανίας. Δηλαδή η Ουκρανία, και να μην την καταλάβει, καταλαμβάνοντας αυτές τις στρατηγικές σημασίας πόλεις, και άλλη μία πολύ στρατηγική σημασία πόλη είναι η Οδυσσός, που πιστεύω ότι αν καταληφθούν όλα αυτά, μετά δεν μένει τίποτα άλλο από την Οδυσσό. Η Ουκρανία είναι ένα περίκλειστο κράτος, χωρίς καμία βιομηχανική υποδομή, χωρίς καμία γεωργική ανάπτυξη και τίποτα. Και αν θέλουν να είναι στη Δύση, ας είναι στη Δύση. Δεν θα έχουν όμως τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό είδαμε τώρα ένα τεράστιο ελιγμό, μια τεράστια ειδική επιχείρηση πληροφοριών και αντιπερισπασμού. Πάγωσε όλη η Δύση νομίζοντας ότι θα ξεκινήσει εμφύλιος μέσα στη Ρωσία και έτσι με ένα σβάρο δύο τριγώνια.